Κυρία Γαβαλά, καλημέρα από την Πρέβεζα, καλημέρα από τη Δημοτική Ραδιοφωνία Πρέβεζα. Τα είπα καλά, ξέχασα κάτι να συμπληρώσετε εσείς? Καλημέρα κύριε Ανεμοζάλη. Να είστε καλά και εσείς και οι ακροατές μας. Όλα καλά. Μάλιστα. Λοιπόν, κυρία Γαβαλά, κάλεσμα ενίσχυσης του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας σε ευρωεκλογές και συμπόρευσης μεταφέρατε εσείς, υποψήφια ευρωβουλευτής, μιλώντας σε συγκέντρωση που οργάνωσε η ΚΟΒ Σκοπέλου το βράδυ της Παρασκευής. Μεταξύ άλλων, φίλοι και φίλες ακροατές και ακροάτησες, η κυρία Γαβαλά τόνισε πως δίνουμε αυτή τη μάχη με όλες εσάς, καθώς και εκείνες και εκείνους που σήμερα προβληματίζονται, θυμώνουν, αγανακτούν και αναρωτιούνται πού θα πάει αυτή η κατάσταση. Λοιπόν, κυρία Γαβαλά, πού θα πάει αυτή η κατάσταση? Εκεί που θα αποφασίσει ο λαός που έχει δύναμη, που μπορεί να βάλει σφραγίδα. Μπορεί να βάλει σφραγίδα συνολικά στις εξελίξεις, όπως βάζει στη ζωή του, γιατί είναι ο παραγωγός του πλούτου, δεν είναι απλά ψηφοφόρος, ούτε ο ελληνικός λαός, ούτε ο γερμανικός. Εμείς δηλαδή δεν τον σκεφτόμαστε έτσι, και το ενθαρρυντικό. Όλο αυτό το διάστημα είναι ακριβώς αυτό που είπατε και πολύ σωστά. Μια μεγάλη αλήθεια που είπατε όλη αυτή την ώρα που εισάγετε την ερώτησή σας, ότι τα τελευταία χρόνια στο κίνημα, ακριβώς γιατί τα προβλήματα δεν έχουν χρώμα, δεν χτυπάνε αυτόν που ψήφισε Νέα Δημοκρατία λιγότερο από αυτόν που ψήφισε προφανώς που, και που, όχι, εγώ, προφανώς η ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι. Ακριβώς γι' αυτό στο κίνημα τα τελευταία χρόνια έχει μπει κόσμος που τα προηγούμενα καθόταν στην άκρη, περίμενε, που σήμερα καταλαβαίνει αυτός ο κόσμος που μπήκε στον αγώνα για τη ζωή του. Και εδώ στη Θεσσαλία το ζήσαμε, αν το θέλετε, και με αφορμή αυτή την τραγωδία του Σεπτέμβρη που έχει τη σφραγίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναφέρομαι βέβαια στις πλημμύρες, και έχει τη σφραγίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ακριβώς γιατί τα έργα που ιεραρχεί, τα κριτήρια επιλεξιμότητας που λένε και στη γλώσσα τους, είναι καθαρά το κέρδος, το κόστος, όφελος. Κλείνω αυτή την παρένθεση. Και επόμενα, ένας κόσμος τα τελευταία χρόνια και με αφορμή και τις πλημμύρες εδώ στη Θεσσαλία μπήκε σε έναν αγώνα για τη ζωή του. Γιατί το μεγάλο επίδικο είναι η επόμενη μέρα. Άρα η στάση της 9ης Ιούνιου πρέπει κατά τη γνώμη μας να είναι συνεπής και προς αυτούς που μπήκαν στον αγώνα, πάλεψαν να μην ακυρωθεί άθελά τους αυτή τους η επιλογή, επιλογή δηλαδή να παλεύουν ενάντια στην αληθινή ρίζα των προβλημάτων που είναι η Ένωση και που εκφράζεται διαδοχικά στην Ελλάδα από όλες τις κυβερνήσεις και στην Ευρώπη σε όλο το φάσμα των κυβερνήσεων. Θέλετε εθνικιστικές, Μελώνη, Ιταλία. Θέλετε συνθετικές, πολυκομματικές, μονοκομματικές, σοσιαλδημοκρατικές που πριν 25 χρόνια μακέλεψαν, διαμέλυσαν τη Γιουγκοσλαβία και σήμερα τα Βαλκάνια ξαναμυρίζουν μπαρούτι. Δεν είμαστε με δύο κουβέντες το 2014. Έχει κυλήσει πολύ νερό στο αυλάκι, άρα το επίδικο, το δίλημα είναι και η αγανάκτηση, ο θυμός, η αγωνία να μην χαθεί, να μην σκορπίσει, είτε σε μια ψεύτικη συνενετική, λέμε εμείς, αντιπολίτευση, ΣΥΡΙΖΑ ή ΠΑΣΟΚ, παρά τις διαφορές που έχουν και έχουν σε επιμέρους, γιατί έχουν άλλη ιδεολογική αφετηρία, άλλη μήτρα, όλα τα κόμματα του ελληνικού κοινοβουλίου και γι' αυτό όλα είναι χρειαζόμενα. Αλλά να μην σκορπιστεί ούτε σε δορυφόρους. Η αλήθεια είναι, κυρία Γαβαλά, πως στις αυτοδιοικητικές του Οκτωβρίου η λαϊκή συσπήρωση, η παράταξη η αυτοδιοικητική που υποστηρίζεται από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, κατέγραψε σημαντική άνοδο στα ποσοστά της σε όλη την επικράτεια. Βέβαια, άλλα είναι εκείνα τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που κάποιος πάει στην κάλπη για τις αυτοδιοικητικές, άλλα στις εθνικές και άλλα προφανώς ενδεχομένως να είναι στις ευρωεκλογές. Ωστόσο όμως, εσείς κυρία Γαβαλά, προφανώς θα ευελπιστείτε πως από την αύξηση αυτή που καταγράφτηκε στη λαϊκή συσπήρωση στις κάλπες του Οκτωβρίου, να αποτυπωθεί και στις κάλπες στις ευρωεκλογές την επόμενη εβδομάδα. Έτσι δεν είναι, κυρία Γαβαλά? Έχετε απόλυτο δίκιο. Βεβαίως υπάρχουν άλλα κριτήρια, γιατί είναι διαφορετικά τα επίπεδα διοίκησης του κράτους. Ακριβώς όμως επειδή το κράτος έχει κάποια ενιαία και κοινά χαρακτηριστικά για να μπορεί να διοικεί και σε όλα τα επίπεδα, να εξειδικεύει ας το πούμε έτσι, ο ένας κρίκος, το κοινοβούλιο ας πούμε, δεν μπορεί χωρίς τον άλλον, την τοπική διοίκηση.
Για παράδειγμα, εδώ στη Θεσσαλία, με τις πλημμύρες, από τους προϋπολογισμούς των τελευταίων χρόνων για αντιπλημμυρικά έργα πάει μόλις το 2%. Ή από τα διάφορα ΕΣΠΑ που έρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, μόλις πολύ μικρά ποσοστά χρηματοδοτούν τέτοια έργα. Και στέκομαι σε αυτό, γιατί όλα αυτά είναι μια λυσίδα μεταξύ τους. Άρα βεβαίως υπάρχει κριτήριο, άλλοτε πιο κοντινό σε πρόσωπα, σε μια κοινωνία, Δήμος για παράδειγμα. Έτσι, και με όλους αυτούς τους υποψήφιους που είναι πολλές δεκάδες, επιδρά το προσωπικό. Ωστόσο, σε όλα αυτά τα επίπεδα υπάρχουν κοινά στοιχεία, και το κοινό στοιχείο είναι το ερώτημα. Ποιος κερδίζει, ποιος χάνει από μια πολιτική. Παράδειγμα, αγρότες, δεύτερο. Οι αγρότες της Γερμανίας φτάσαν έξω από την πύλη του Βραδεμβούργου, της Γερμανίας, ατμομηχανή της Ένωσης, να φωνάξουν για το κόστος παραγωγής. Εδώ μεγαλειώδη συγκεντρώσει, κινητοποίηση από το κόμμα. Το ίδιο, κ. Γαβαλά, όσον αφορά του αγρότε, απασχολεί και τη δική μα περιφέρεια, την περιφέρεια Ηπείρου και την Πρέβεζα. Ακριβώς. Έτσι. Και γι' αυτό και το λέω κιόλα. Αυξημένα κόστη παραγωγή, αυξημένα για εμά του καταναλωτέ οι τιμέ των προϊόντων. Προχθέ έγινε η συζήτηση στην Βουλή για την ακρίβεια. Ξέρω εγώ, είδα ο κόσμο διαφορέ πέρα από την κοκορομαχία. Που δεν μπορεί να μην είναι έτσι. Γιατί ξέρετε το σύστημα, το ξέρετε. Το σύστημα θέλει να έχει δύο καλά συγκροτημένους πόλους σε κάθε φάση, για να μπορεί να σκορπίζεται, να χωνεύεται με αλφαγιώτα αυτά η αγανάκτηση. Ο πόλος της σοσιαλδημοκρατίας στην Ελλάδα παίζει και αυτό στην παρτίδα του, να το πω έτσι. Είναι ορφανός ακόμα ως ένα βαθμό. Το κόμμα του κυρίου Κασελάκη που έχει απεμπολίσει και ορισμένες αξίες που παλιά κρατούσε ο ΣΥΡΙΖΑ, έρχεται να λύσει αυτό το ζήτημα. Και από αυτή τη σκοπιά θα δείτε, και είδατε και προχθές, ότι η συζήτηση για την ακρίβεια, η αντιπαράθεσή τους ποια ήτανε. Ποιος μπορεί να ελέγξει τις αγορές. Τις αγορές δεν μπορεί να τις ελέγξει κανένας. Γιατί είναι αγορές, ελευθερία κίνησης κεφαλαίων, εμπορευμάτων, αγορά που λειτουργεί με το κέρδος. Βεβαίως υπάρχουν περίοδες πιο ήρεμοι και υπάρχουν περίοδες που αυτό το πράγμα εκφράζεται και πληθωριστικά, όπως σήμερα που το πληρώνουμε από την τσέπη μας, που είναι περίοδες που έχουν συσσωρευτεί πολλά κεφάλαια, που αναμένεται νέα κρίση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που το λένε, το είπε ο Στουρνάρας, το είπε ο Χατζηδάκης στην τελευταία έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδας με αφορμή αυτή. Επόμενα, μέσα σε όλο αυτό το πράγμα πρέπει να επιλέξεις εκείνη τη δύναμη, κατά τη γνώμη μας, εκείνη τη δύναμη που ξέρεις ότι θα την ψηφίσεις. Και την επόμενη μέρα καταρχήν θα είναι κουκουέ. Ψηφίζει κουκουέ, μένει κουκουέ. Δεν ψηφίζει κουκουέ και μετακινείται λίγο από εδώ, λίγο από εκεί. Γιατί τα ψηφοδέλτια του κουκουέ δεν είναι celebrities. Δεν είναι μαϊντανοί. Μας ξέρουν, μαζί δίναμε μάχες και δίνουμε μάχες από τους δύο ευρωβουλευτές μας, τον Κώστα τον Παπαδάκη και τον Λευτέρη Νικολάου Αλαβάνο, μέχρι όλους αυτούς που συγκροτούμε, που έχουμε την τιμή να συγκροτούμε τα ψηφοδέλτια του κόμματος αυτού του ΚΚΕ. Μάλιστα. Κυρία Γαβαλά, ποια θα η επόμενη μέρα στην Ευρώπη και ποια θα πρέπει να είναι η θέση της Ελλάδας στην επόμενη μέρα της Ευρώπης? Η θέση της Ελλάδας θα πρέπει να είναι από καλύτερη βαθμίδα να μπορεί να πιέζει, να αποκαλύπτει, να υπάρχουν φωνές μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο, και τέτοιες φωνές είναι του Κομμουνιστικού Κόμματος και των Ευρωβουλευτών του, να αποκαλύπτουν, να βάζουν αντίσταση σε πράγματα. Ο συσχετισμός δύναμης δεν είναι ένα αριθμητικό ζήτημα. Ανάλογα με το τι άποψη έχεις, δρά πολλαπλασιακά ωφέλιμα για τον κόσμο ή βλαβερά. Παράδειγμα, δύο ευρωβουλευτές του ΚΚΕ, δύο στους 600 που σε εκείνη την ψηφοφορία ψηφίσανε ενάντια στην κανονικότητα των λόμπι. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει καταλόγους με τα μονοπόλια που βρίσκονται στην άμεση στεφάνη της συνεργασίας μαζί της. Τα σκάνδαλα Κατάργκετ, τα σκάνδαλα με την Pfizer, με προβεβλημένα στελέχη, άξιους ευρωβουλευτές κομμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν τα βλέπουμε εμείς στενά ηθικά. Δεν αφορούν στενά πρόσωπα. Είναι νύχι κρέας με τη λειτουργία της. Γιατί η λειτουργία της έχει στον πυρήνα το να βοηθήσει, να ωφελήσει αυτό που λέμε εμείς μονοπόλια, όμιλοι, επιχειρήσεις, πείτε το όπως θέλετε. Γι' αυτό εξάλλου φτιάχτηκε. Άρα αυτοί πρέπει να νιώθουν ότι δεν είναι μόνοι τους. Ότι έχουν απέναντί τους κάτι. Δεύτερο ζήτημα. Αυτό το κάτι είναι θέμα που θα κατατεθεί.
το κάτι αυτό που εμείς λέμε ότι πρέπει να είναι η οικολογική ενίσχυση του ΚΚΕ. Είναι δίκαιο, είναι καθαρό, είναι σταράτο, δεν έκρυψε την αλήθεια. Και ταυτόχρονα αυτό το παραπάνω το κόμμα, το Κομμουνιστικό Κόμμα το καταθέτει στον αγώνα. Δηλαδή ο ευρωβουλευτής του ΚΚΕ αποκαλύπτει, πάει στον πλημμυρισμένο, πάει στην Ευρωβουλή. Καταθέσανε οι ευρωβουλευτές μας εκατοντάδες ερωτήσεις, όλες τις μορφές αξιοποιώντας, μην τις παραθέσω τώρα όλες και σας κουράζω, όλες τις μορφές αξιοποιώντας στο ευρωκοινοβουλευτικό τους έργο. Καθόλου δεν μας κουράζει, κύριε Γαβαλά. Για να φτάνει στον κόσμο πρέπει να πληθύνουν αυτές οι φωνές που θα το φτάνουν. Μάλιστα. Ναι. Καθόλου δεν μας κουράζετε, ίσα ίσα του αντίον είναι και πολύ ενδιαφέροντα αυτά που λένε και μας αρέσει εδώ στη θεματική ραδιοφωνία να ακούγονται όλες οι φωνές και να κατατίθονται προγράμματα, απόψεις, οράματα για να πάνε οι πολίτες όσο γίνεται καλύτερα ενημερωμένοι στις κάλπες που τους ενδιαφέρουν άμεσα, καθώς στην Ευρωβουλή ψηφίζεται η συντριπτική πλειοψηφία των νομοσχεδίων που έχουν αντίκτυπο και στην Ελλάδα. Λοιπόν, κυρία Γαβαλά, θα ήθελα να κλείσουμε τη συνέντευξή μας αφού μας πείτε πρόγραμμα περιοδιών, τι περιέχει, μιας και είστε στο τελευταίο κατοστάρι, όλοι οι υποψήφοι από όλα τα κόμματα, αφού έχουν μείνει 13 μέρες περίπου για να πάμε να ψηφίσουμε. Ναι, έτσι είναι όπως το λέτε. Το κατοστάρι τελειώνει την άλλη Κυριακή και εμείς τη Δευτέρα θέλουμε να χαμογελάει ο κόσμος. Να μην είναι έτσι παγωμένος όπως τότε με τη Νέα Δημοκρατία και λέει γιατί το έκανα. Γιατί ξέρετε, ένα στοιχείο από την επικοινωνία μας με τον κόσμο όλο αυτό το διάστημα είναι ότι συναντάμε κόσμο που μπήκε σε αγώνες και εδώ στην περιοχή και μας λέει εγώ ξέρεις ψήφισα Νέα Δημοκρατία αλλά δεν θέλω, θέλω να κοντίνει και ξέρω ότι μόνο εσύ μπορείς να τον αντιπολιτευτείς πραγματικά και εμείς το λέμε σε αυτόν τον κόσμο και από κάθε χώρο να κάνει το βήμα. Την επόμενη μέρα θα χαμογελά, θα νιώθει καλά. Όχι ότι την επόμενη μέρα αυτόματα θα λυθούν. Δυστυχώς το κατοστάρι είναι μαραθώνιος. Mm-hmm. Αυτή είναι η πικρή πραγματικότητα, αλλά και μόνη. Και εμείς να σας πω κάτι, με βαθιά πεποίθηση ότι αυτός ο κόσμος με τις αντιφάσεις, που θυμώνει που προβληματίζεται και που ταυτόχρονα κάνει ένα βήμα και μετά πάλι το σκέφτεται και τα λοιπά, ότι αυτός ο κόσμος και διαφορά θα κάνει και θα βγάλει όσο το δυνατόν πιο ψηλά το κόμμα του, επί της ουσίας το ΚΚΕ είναι το κόμμα του, όσον αφορά τα συμφέροντά του, αλλά και θα μπει και ο ίδιος στη μάχη με ελπίδα, μαζί με τους άλλους εργαζόμενους, συλλογικά, και έτσι και μέτρα θα αναχαιτιστούν ευρωενωσιακά, όπως γίνεται χρόνια τώρα στην Ελλάδα, όσο γίνεται, και ταυτόχρονα στοχεύοντας, δυναμώνοντας και στοχεύοντας τον αληθινό αντίπαλο, θα έρθει και η πιο ριζική αλλαγή, γιατί αυτή χρειάζεται ο τόπος. Πρέπει να αποδεσμευτεί από τη φυλακή της Ευρωπαϊκής Ένωσης όταν το αποφασίσει. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Κυρία Γαβαλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή επιτυχία. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Καλή δύναμη στη δουλειά σας. Και σε εσάς. Γιατί όλοι σε αγώνα είμαστε. Ο καθένας από το δικό του μετερίζει. Κυρία Γαβαλά, χαρήκαμε πολύ. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Να είστε καλημέρα. Καλά. Καλημέρα. Γεια σας.